για την υπόθεση που έφερε στο φω το βράδυ τη Πέμπτη σε σχέση με υπόθεση κλοπή δημοσίου χρήματο. Η καταγγελία στρέφεται εναντίον του συνδέσμου αδειούχων εργοληπτών ηλεκτρολόγων Κύπρου για κλοπή μέσω ψευδών παραστάσεων ποσού 373.000 ευρώ από την αρχή ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Ο Κυριάκο 56 κατέχει γνωμάτευση τη νομικού συμβούλου τη ΑΝΑΔ, ρίχνει περισσότερο φω ω προ τον τρόπο που ο σύνδεσμο απέσπασε τα χρήματα. Πάμε κοντά του, βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξη. Καλησπέρα Καλησπέρα σα. Ένα νέο έγγραφο και πρόσθετε προφορές που εξασφαλίσαμε θεωρώ πω ρίχνουν κι άλλο φω στην καταγγελόμενη απάτη σε βάρο του Δημοσίου με εμπλεκόμενο τον σύνδεσμο αδιούχων εργοληπτών ηλεκτρολόγων Κύπρου στη Λευκοσία. Καταρχήν, Μαρίνα, για να αντιληφθούμε πώ γινόταν η κομπίνα, θα πρέπει να εξηγήσουμε τι προνοεί διαδικασία τη αρχή ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για χορήγηση σεμιναρίων που διοργανώνονται από διάφορους φορείς και συνδέσμους. Εκ των προϋποθέσεων λοιπόν για την επιχορήγηση των σεμιναρίων θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο να καταβάλουν ποσό που ισούται με το 15% περίπου του συνολικού κόστους του σεμιναρίου συν ΦΠΑ. Τώρα, η χορηγία της ΑΝΑΘ καλύπτει το 85% περίπου του συνολικού κόστους του σεμιναρίου και για να λάβει κάποιος την χορηγία, ο διοργανωτής θα πρέπει να προσκομίσει το παρουσιολόγιο των συμμετεχόντων μαζί με τις αποδείξεις εις πράξεων. Και όσες περισσότερες είναι οι αποδείξεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η κρατική χορηγία. Μάλιστα. Αυτή είναι η προβλεπόμενη διαδικασία της ανάδεια για την επιχορήγηση σεμιναρίων. Και πώς 8. κατάφερε λοιπόν, Κυριάκο, ο σύνδεσμος εργοληπτών ηλεκτρολόγων βάσει των στοιχείων σου να αποσπάσει τις 373.000 ευρώ. Κατά παράβαση του όρου τη επιχορήγηση έγινε αυτό. Συγκεκριμένο σύνδεσμο δεν έπαιρνε χρήματα από όλου του συμμετέχοντε. Προσέφερε και δωρεάν συμμετοχέ στα σεμινάρια, προσελκύοντα περισσότερο κόσμο. Κάτι που Μαρίνα ανέβαζε και το συνολικό κόστο, άρα και το ύψο τη κρατική επιχορήγηση που έπαιρνε. Τώρα, το ποινικά αμεπτό τη όλη ιστορία προκύπτει μέσα από ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου τη ΑΝΑΔ. Ο σύνδεσμο αδιούχων εργοληπτών ηλεκτρολόγων Κύπρου, επειδή ακριβώ δεν έπαιρνε τα χρήματα από όλου του συμμετέχοντε, για να δικαιολογήσει το ύψο τη απαιτούμενη χορηγία, προσκόμιζε και πλαστέ αποδείξει ίσπραξη, ίσω και εν αγνία των συμμετεχόντων. Σε βάθο χρόνου, ουσιαστικά βάσει των ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου τη ΑΝΑΔ, το αδικαιολόγητο ποσό που απέσπασε ανέρχεται στι 373.000 ευρώ. Τώρα από το βράδυ της Πέμπτης παρουσίασε και επιστολή του Συνδέσμου Αδίουχων Εργολήπτων Ελεκτρολόγων στην οποία παραδέχεται ουσιαστικά την οφειλή των 373.000 και μάλιστα προβαίνει σε μια α, προκλητική αν θέλει, εισήγηση για διακανονισμό να τους δοθούν άλλε 100.000 ευρώ για να συνεχίσει να διοργανώνει σεμινάρια και να ξοφλήσει την οφειλή του σταδιακά. Και χθε, σε παρέμβαση του στο ΣΥΜΑ, ο πρόεδρο του ΚΕΒΕ, ο κ. Χριστόδουλο Αγκαστενιώτη, άφησε εχμέ για την στάση του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΑΝΑΔ ότι μπήκε στη διαδικασία να συζητήσει τον διακανονισμό αντί να καταγγείλει την υπόθεση στην αστυνομία. Το ΚΕΒΕ ενημερώθηκε για την υπόθεση, να πούμε, από τον εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ε, το νέο έγγραφο που παρουσιάζουμε απόψε είναι αυτό που κρατώ στα χέρια μου. Ε, αποδεικνύει ουσιαστικά ότι η για χρόνια νομική σύμβουλο τη ΑΝΑΔ είχε προειδοποιήσει από τι 18 Πέμπτου το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν νομιμοποιείται να μπει σε διαδικασία διακανονισμού με τον σύνδεσμο. Βλέπουμε το έγγραφο και στην οθόνη μα. Στη γνωμάτευσή τη, η νομική σύμβουλο τη ΑΝΑΔ αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτηριστικά ότι στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τα όσα προέκυψαν από την έρευνά σα, ότι η κατάρτιση παρασχέθηκε Χωρί να καταβληθεί το ποσό που όφυλαν να είχαν καταβάλει όλοι οι εργοδότε, των οποίων οι εργοδοτούμενοι συμμετείχαν στα σχετικά προγράμματα, προ το ΚΕΚ. Ω εκ τούτου, η αρχή όχι μόνο δεν υποχρεούται να καταβάλει το χορήγμα που, αι... που αιτείται το ΚΕΚ, αλλά δεν έχει καν το δικαίωμα να το καταβάλει, ανεξαρτήτω του ότι υπάρχουν ορισμένοι εργοδότε που κατέβαλαν το μέρο του κόστου που του βαρύνει. Μάλιστα. Πάντω, το θέμα έχει και άλλε σοβαρέ εξέλιξει. Θα έχει, καθώ τα στοιχεία που αποκάλυψε το Σίγμα Κυριάκο. Βρίσκονται πλέον ενώπιον των αρμόδιων αρχών, έτσι. Υπουργό Εργασία, Ζέτα Μιλιανίδα, να μείνει έκθεση γεγονότων από την ΑΝΑΔ, η οποία αναπεριλαμβάνει και πρακτικά συνεδριάσεων, αλλά και μια δεύτερη πολύ σημαντική γνωμάτευση από την νομική σύμβουλο ε, τη ΑΝΑΔ, η οποία αυτή τη φορά θα αποφανθεί αν συντρέχουν λόγοι παραπομπή τη υπόθεση στο Γενικό Εισαγγελέα. Ο τελευταίο πάντω έχει ήδη, ήδη ενημερωθεί από τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ, όπω δήλωσε χθε ο κ. Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη. Επίση έχει γίνει, όπω είπαμε και χθε, καταγγελία στο Γενικό Ελεκτή. Και, και όπω δήλωσε την στο ΣΥΓΜΑ, ο πρόεδρο τη Ανάδο, κύριο Δημήτρη Κιτσένη, στο διοικητικό συμβούλιο. Στην τελευταία συνεδρία του στι 3 Εβδόμου, το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει γνωμάτευση από την νομική του σύμβουλο και η οριστική απόφαση για τον τρόπο χειρισμού του θέματο, όπω είπε, θα ληφθεί στην επόμενη συνεδρία στι 21 του μήνα. Αναμένουμε να δούμε και τη συνέχεια. Σα ευχαριστούμε πολύ, Κυριακό 56. Η επιστροφή του πρόεδρου Αναστασιάδη, κυρίε και κύριοι από τι Βρυξέλλε.